Πού βρισκόμαστε? Στο κλασικό αυτό το σούπερ μαγαζί, το Sweet Generis. Α, όχι σε μοναστήρι. Όχι, όχι. Μοναστήρι. Είμαστε στο Sweet Generis εδώ με τον Βίκτορα. Με τον Βίκτορα. Αυτός είναι. Είναι σεκιουριτάς. Ωραία. Ευχαριστώ. General manager. Αν παλέψω με την Κατερίνα Χελά, ποιος θα νικήσει? Νομίζω η Κατερίνα Χελά. Αυτή δέρνει, ε. Δεν δέρνει τόσο πολύ, αλλά θα της το βγάλει, πιστεύω. Ξέρεις τι, αυτή δέρνει, οικονομικά μάλλον, παρά να δέρνει. Ναι, πέσει κι αυτό, πέσει κι αυτό, αλλά πιστεύω θα τελικά θα σε εκδάρει και οικονομικά. Και στο ξύλο. Και φυσικά μάλλον, και φυσικά. Σε εκδάρει. Και από τις δυο πλευρές. Μάλιστα. Μάλιστα. Δείχνουμε αλληλεγγύη στους Γάλλους που έχουν πεθάνει σήμερα, χορεύοντας αυτό το υπέροχο κέντρο. Βέβαια, βέβαια. Ήταν φοβερό αυτό το τρομοκρατικό πλήρημα. Δημιούργησε πρωτοφανής άλλος όλη την οικουμένη. Οπωσδήποτε, εντάξει, ήταν πολύ ξαφνικό και πεθούμε βασικά. Αλλά εμείς το πεθούμε χορεύοντας. Χορεύοντας, ναι. Πεθούμε χορεύοντας και διασκεδάζοντας και για να νικήσουμε το θάνατο. Ναι, όπως κάνουν κάτι μαύρη στη Νέα Ορλεάνη που χορεύουνε. Κάτι μαύρη στη Νέα Ορλεάνη που χορεύουν αντί να... Εντάξει, στο περίπου, αλλά εμείς τώρα κάνουμε ένα είδος τελετουργίας χορού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο θανατικό που συνέβη σε αυτή την αιώνια πόλη, το Παρίσι. Ναι, ναι, τροπή, τροπή. Είναι κρίμα, είναι και τραγεντή, μπορώ να πω, και τραγεντή. Αν παλέψουμε την Αγγελική... Νομίζω θα σας απαγκιάσει. Και αυτή, δύο μέτρα, δύο είναι και αυτή, ναι. Τελικά είναι Ιλουμινάτη. Είναι Αλουμινάτη και μάλιστα ανακάλυψε ότι ένας χοντρός που ήρθε και στις εκδηλώσεις, ένας πολύ χοντρός, ωστόσο, ήταν να είναι τρίτου βαθμού Αλουμινάτος. Μάλιστα. Είναι τρίτου βαθμού Αλουμινάτος. Μήπως είναι ένας πρώην χρηματοδότης? Όχι, όχι. Είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος που πάει σε εκδρομές. Ένας χοντρός με γυαλά, λίγο περίεργος, πολύ χοντρός. Ναι. Ο οποίος ήταν και στην ομιλία χθες, μια ομιλία που έκανε χθες ένας κύριος Βιτάλης περίπου. Α, ναι. Κυβερνάει την Ελλάδα και του λέω, διάλαγα και τον κίνδυνο από τον χοντρό και του λέω, είσαι Ιλουμινάτος ή Αλουμινάτος. Μάλιστα. Ήταν ύποπτος. Μάλιστα. Ξέρεις το Ιλουμινάτη αφού καταργηθήκαν τότε, το 1700 με τον Βαϊσάουπ. Δεν υπάρχουν ένα Ιλουμινάτη. Άνταμ Βαϊσκάου. Ναι, από τότε δεν υπάρχουν. Τους κατάργησε ο βασιλιάς τότε. Όχι. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι. Είναι με πρόεδρο τον κύριο Νικολάου. Α, ναι. Ο πρόεδρος των Ελλήνων Ιλουμινάτων. Ο οποίος μιλάει καμιά φορά ενίοτε και στο του βιβλίου. Ναι, και 100 μέτρα στο ξενοδοχείο πιο κάτω με είχε. Ναι, και παίρνει χρηματοδότηση. Προσπαθεί να πάρει χρηματοδότηση από τραπεζίτες. Ναι. Το ξέρουμε τον Νικολάου. Ναι. Ένας πάλι πολύ γνωστός, αλλά δυστυχώς πέθανε. Ήταν ο κύριος Καραχάλιος. Ναι, ο Πούστης. Μην τον έσαι έτσι. Εντάξει. Προς τιμή του νεκρού πλέον. Ο ύμνιστος κύριος Καραχάλιος, τιμή σε Ένεκεν, ο οποίος... Μου φαίνεται 125... Νομίζω υψηλόβαθμος ήταν η Λουμινά. Ναι. Αρκετός όμως να μου φάει τα χρήματα και το άθρο. Εντάξει, παίζει και αυτό. Ενώ πιο πριν μπήκε τώρα ο Μπάτσος ο Τίμος, ο Τίμος Γεωργίου πριν από εδώ και με κοίταξε. Είναι αντίπαλος του Κουτσούκου αυτός ο κύριος. Σε αυτή την εκδήλωση, ποιος άλλος έχει έρθει? Ποιος έδωσε κέφι. Ποιος έχει έρθει στην εκδήλωση αυτή? Είχε έρθει ο μαθητής μου, ο Φώτης. Α, λέει αυτός επιτυχημένος αυτός. Ναι. Επιτυχημένος μαθητής. Και επιτυχημένος, ναι. Όχι σαν τον Παύλο. Όχι, κανείς σαν τον Κατοπόδη. Γιατί είχα και τον Μάνο, τον Ασλάνη, ένα άλλο μαθητή. Τός, καλός. Τός, καλός. Τώρα είναι ζει στο εξωτερικό κι αυτός. Πατρευτεί, κάνει παιδιά. Καλός. Και το φίλο όλα σε σένα, φυσικά, ναι. Ναι, εντάξει, ήταν δυναμικό στοιχείο, Ωραία, ο άλλος ο συνάδελφος που λες? Ο άλλος ο συνάδελφος, εντάξει, είναι συνάδελφος του Απελή, το αδερφού μου. Α. Ελικός φύλακας. Ο άλλος ο τέτοιος. Χόρευε εκεί πέρα. Ένας με το άσπρο πουλουσάκι. Ναι. Φίλη μου την Αγγελική. Αλλά γενικά υπάρχει ατμόσφαιρα σήμερα, υπάρχει κέφι, γιορτάζει, έχει γενέθλια ο... Κάτι γενέθλια έχω δει, κάτι τούρτες, κάτι τούρτες έχω δει, κάτι κεριά, μα τι είναι αυτά, γιορτάζει κάποιος? Ήταν τα 100 γενέθλια του Φιντελ Κάστρο, του μοναδικού ηγέτη που αναγνωρίζει ο αδερφός μου Απελής. Ναι, διότι ο αδερφός μου το μιλάω, ξεχνά ποιος είμαι, το ξαναλέω πάλι ξεχνά. Το μόνος που αναγνωρίζει είναι το Λένιν, το Στάλιν. Ναι, και το Φιντελ Κάστρο, του αρέσει πάρα πολύ το Φιντελ Κάστρο.
Επίσης του αρέσει πάρα πολύ και ο Λέον Τρότσκι, αλλά έχει πεθάνει. Α, ναι. Αλλά έχει πεθάνει πιο πολύ. Και αυτός της Κορέας ίσως. Τον είχαν δολοφονήσει με τσεκούρι κάποτε. Ναι, μήπως και αυτός της Κορέας το αρέσει. Τι? Της Κορέας, ο Τσιν Τσιν της Κορέας. Της Βόρειου Κορέας, λέει. Ναι, ο Τσιν Τσον. Αυτό δεν νομίζω, δεν το συμπαθεί πολύ. Α. Δεν το συμπαθεί. Αλλά εντάξει, ναι, με το... Και η Ρόζα Λούξεμπουργκ του άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ναι. Ναι, τους ξέρει καλά. Αυτός τους ξέρει καλά. Τους άλλους δεν τους ξέρει. Ξέρει και από τους άλλους, αλλά αυτούς αναγνωρίζει περισσότερο. Μόνο, ναι. Οι άλλους είναι αδιάφοροι γι' αυτό. Ναι, ναι. Περίμενε. Περίμενε να εστιάσει. Α, τώρα, ναι, 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 τώρα, ναι. Η τούρτα είναι γαμάτου, πολύ καλό. Τώρα, να πάω στο... Τι τσάκησες, ναι, πες μου, την τούρτα. Την τσάκησα την τούρτα, βλέπεις εδώ και την πεσαμέλ να πούμε. Είναι καυλωτική. Πάρα πολύ, γαμάτη τούρτα, γαμάτη. Καυλωτική, ε. Γαμάτη, στην τιμή του Μίτσου, στην τιμή του Μίτσου που έχει γενέθλια σήμερα. Μάλιστα, δεν έχει ο Κάστρο γενέθλια. Αν έχει ο Κάστρο και γενέθλια, ναι, αλλά είχε και ο Μίτσος, ο Κλίτσης, ο Δημήτρης ο Κλίτσης. Α. Κοίτα πως την τρώω. Ναι. Πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή. Τι τσάκης. Αρέσει. Θα πάει και δεύτερη. Και δεύτερη πάνω. Και τι θα κάνεις τη δεύτερη. Θα την τσακίσω και αυτήν. Πήγα να πούμε στο Viva Dozia να πάρω το εισιτήριο και δυστυχώς δεν είχε μείνει τίποτα από εισιτήριο. Για ποια συναυλία λέτε κύριε Λυσίμαχε? Για ποια συναυλία λέτε κύριε Λυσίμαχε? Για τους Viva Dozia. Όχι, τους Καλέξικο. Τους Τρανλέξικο. Καλέξικο. Τρανλέξικο. Καλέξικο. Α, τους Καλέξικο, τους Καλέξικο. Ναι. Πήγα να πάρω εισιτήριο και δεν είχε μείνει τίποτα από εισιτήριο. Καλέξικο. Και τελικά τι κάνατε μετά που δεν... Τελικά ήρθα στα γενέθλια του Κάστρο εδώ πέρα. 100 χρόνια του Κάστρο. Τι να κάνω και... Το οποίο είναι ο μπόλος που αναγνωρίζει ο αδερφός σου. Μπράβο, ναι. Δυστυχώς. Τι να πει κανείς, να μ' χάσω τους Καλέξικο, μα είναι πράγματα αυτά να πει. Ήρθα από την Καλιφόρνια εδώ πέρα. Ήρθα από την Καλιφόρνια, παιδιά, να πούμε να τους δούμε και δεν μπορέσαμε.
Ναι. Ο Γουλιέλμος νιώθει περισσότερο Άγγλος παρά Κύπριος. Ο Απελής νιώθει παραπάνω Κουβανός ή Έλληνας. Έλληνας. Όχι Κουβανός του Κάστρο. Εντάξει, το συνδέουν πολλές, το συνδέουν πολλά πράγματα με τον Κάστρο, αλλά εντάξει, δεν είναι εκεί. Κουβανός. Ούτε Ρώσος, Σοβιετικός. Εντάξει. Εντάξει, τώρα κλείσω. Τι επιδοχή είναι εδώ όλοι οι σύμμαχοι, η γειτονιά εδώ. Εδώ μικρό στη δεκαετία 80. Ναι, τι περιοχή καταρχά είναι εδώ. Εδώ είμαστε στο Σαμπέλο Γκάρντεν. Α, ναι, ναι, λοιπόν, Αλεξάνδρα κοντά. Είμαστε απέναντι από τη θύρα 13. Α, ναι, βρε, το στάδιο, ναι. Κοτζάμ στάδιο. Ναι, βλέπεις, ναι, εδώ ναι. Τα φλιπεράκια, τα ιστορικά φλιπεράκια και τη θύρα 13 που ήταν ωραία. Ο Αλέξης. Εδώ, α, ωραία. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Ωραία, και εδώ μικρό. Μικρό εδώ έβαλα τις βάσεις. Για να ιδρύσω τη σχολή. Τη σχολή Καμπαγίου. Αλλά τα μάθες εδώ στο πεζοδρόμιο βασικά. Ναι. Δηλαδή η καλύτερη σχολή δεν είναι το πανεστήμιο, τη σχολή, είναι ο δρόμος. Μπράβο. Από εκεί μαθαίνεις τα πάντα. Από καμάκι μέχρι μεγάλο. Γενικά εδώ παίζαμε φλιπεράκια μικρή, γινόταν μεγάλο πατηρντή. Μάλιστα. Εκκλησία βλέπω. Παιδιά παντρεύτηκα την Κατερίνα τη Χελά, την καλύτερη προξενήτρα της Αθήνας. Άραστε. Είναι συγκλονιστικό, είναι τρομερό. Είναι πολύ... Δεν μπορώ να πω το ρο από αυτό που έχει συμβεί. Να παντρευτώ τη Χελά, μα είναι δυνατόν. Κι όμως είναι τελικά. Γιατί και αυτή ψαχνότανε με τα πάρτι, όλο οργάνωνε πάρτι. Τελικά κάποια συμφωνία κάναμε αμοιβαία για να μοιραζόμαστε και τον κόσμο. Και τα βρήκαμε τελικά. Εντάξει, είναι επιτυχία αγού. Γιούπι! Και τελικά ο γάμος δεν πέτυχε και κατέληξε στο γραφείο τελετών. Αυτός που αντέφθηκε τη Χελά. Ναι. Διαφωνώ. Αφού με βλέπετε, είμαι ακόμα εδώ. Α, ζεις. Επέζησες του γάμου. Ναι. Ζώς. Δεν έχω πάει στον Άγιο Πέτρο. Ας πούμε προς Θεού. Εντάξει. Έφτασα στα πρόθυρα όπως να πάω, ας πούμε, να ταξιδέψω. Αλλά τη γλίτωσα τελικά. Η Χελά σου ψήσε το ψάρι στα Χελά. Στα χίλια, ναι. Στα χελά. Στα χίλια. Ναι, στα χελά. Στα χίλια. Ήταν δύσκολα. Δεν μπορώ να αλλά επέζησες τελικά. Βέβαια, ναι. Δεν πήγες στο γραφείο τελετών. Όχι. Μάλιστα. Αλλά πήγα στο γραφείο... πώς το λέγαμε αυτό το γραφείο, όχι στο γραφείο τελετών. Στο γραφείο... Τα κλετών. Στο γραφείο. δεν πήγα στο γραφείο τελετών, αλλά στο γραφείο Ακενατών. Ο Ακενατών, που συμβολίζει τον τελευταίο Αιγυπτιακό Θεό, το Θεό εκείνο που έκανε τότε την επανάσταση και πιστέψα στο Θεό στον ήλιο. Ναι. Στο Θεό του ήλιου. Ναι. Για να πάει, που πηγαίνει κόντρα στη θανατήλα. Ακενατών. Ναι. Στην Ανατήλα. Ήταν δηλαδή άλλο. Και δεν άντεξε όμως, φυσικά δεν άντεξε. Έχει σχέση και λίγο με τον Απόλλωνα. Ναι, σε έκανα. Και να πάμε με την αισιόδοξη πλευρά της ζωής και όχι με την μελαγχολική, με τη γραφεία τελετών. Πήγαμε με τον Απόλλωνα, με τον ήλιο. Με τη ζωή. Ναι. Αΐζωη δηλαδή κοινώς. Ναι. Αΐζωη. Ναι. Σαν τα μαθήματα του Τσακαλία. Μπράβο. Κοίταξε τι συμβαίνει. Περίμενε, ξανά, ναι. Εδώ κοίταξε τι συμβαίνει. Αυτά τα φώτα είναι τα φώτα των Ιλουμινά. Βλέπετε. Μάλιστα. Φώτα. Πεφωτισμένων, ανοίγουν τον δρόμο, φωτίζουν τον δρόμο για την εσωτερία, για τη ζωή, για τη γνώση, την εσωτερική γνώση. Κοίτα πώς λάμπουνε. Ναι, απίστευτο. Σαν ένας ήλιος. Λάμπουνε σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ πώς λάμπουνε. Ναι. Λάμπο. Το θέμα όμως λάμπουνε σαν αλουμινάτι ή ηλουμινάτι. Νομίζω σαν Ιλουμινάτι, γιατί εδώ μιλάμε για Ιλουμινάτους, δεν μιλάμε για Ιλουμινάτους. Α, κανονικούς. Εκτός αν είναι από αλουμίνιο, για να το ακουμπήσω. Μπα, είναι Ιλουμινάτικο, δεν είναι αλουμινάτικο. Α, είναι κανονικό. Ναι, το μέταλλο δηλαδή. Είναι κανονικό, ναι. Εκπέμπει εσωτερικά από μέσα προς τα έξω το φως αυτό, το εσωτερικό φως της γνώσης. Και μεταλαμπαδεύει αυτό το φως. Αυτό που εδώ πάει μεταλαμπαδεύεται εδώ. Άραστε. Και είναι διπλό το φως, διπλή. Και η είσοδος αυτή οδηγεί κατευθείαν στον δρόμο που χάραξε ο Φράγκι Κώστου Χόλιγκουντ. Ο
Φράγκη, όχι ο Φράγκη, αλλά θα λέγαμε ο Λάος. Ο Νίκος Λάος. Ο Νίκος Λάος, ο πρόεδρος των Ελλήνων Ιλουμινάτων. Αυτό ακριβώς δείχνει εδώ πέρα, αυτό το σημείο. Καταδεικνύει αυτό το δρόμο. Την πύλη. Την πύλη του φωτός. Ναι. Οι πύλες του ανεξήγητου είναι εδώ. Ανοίγουν. Είναι κλειδωμένες τώρα, βέβαια. Εδώ ξεκίνησε την καριέρα του Χαρδαβέλλας. Όχι και εδώ. Καμία σχέση. Αλλού τις ξεκίνησε. Αλλά εδώ εμείς το αποκαλύπτουμε αυτό σαν ενίδυση ότι εδώ είναι οι πύλες του ανεξήγητου. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό αποκαλύπτω. Είναι η γειτονιά μου εδώ. Δεν τα ξέρει αυτά ο Χαρδαβέλλας. Εγώ τα ξέρω. Εγώ τα ανακαλύπτω και τα λέω αυτή τη στιγμή. Να, εδώ μπροστά. Είναι τα φώτα από καθαρό ηλουμινάτικο υλικό και όχι αλουμινάτικο που οδηγούν ευθεία στην πύλη που οδηγεί στην εσωτερική γνώση, στην ατραπό της σοφίας. Μάλιστα. Και της σωτηρίας της ψυχής. Μάλιστα. Και τη σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ σωστά. Το καταλάβατε, κύριε Γουλιέλμο. Πολύ σωστά. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.